να καλησπερίσω το σώμα, τον Προεδρεύοντα, τους υπουργούς που παρίστανται. Είχαμε λίγο ξεχαστεί στην αίθουσα αυτή. Εγώ έχω να μιλήσω περίπου 4 μήνες. Δεν ξέρω γιατί δεν έγιναν ολομέλειες σε επίπεδο αρχηγών, δεν έγιναν ομιλίες. Αν δεν είναι 4, πάντως 3,5 μήνες σίγουρα είναι που έχουμε να κάνουμε σε επίπεδο αρχηγών ολομέλειες. Και αυτό δεν είναι ευχάριστο, γιατί η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Η Βουλή είναι ο τόπος που πρέπει να συζητούνται όλα και όχι τα πάνελ των καναλιών ή εκθέσεις. Η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένας αξιόλογος θεσμός, αλλά επειδή όλοι πάνε εκεί και λένε ψέματα, έχει γίνει και αυτός ένας θεσμός ταυτισμένος με την εξαπάτηση του κόσμου. Πάντως σημειώνω αυτή την απουσία ότι επί 4 μήνες δεν έχει γίνει ολομέλεια. Είναι σημαντικό. Θα μου πείτε καλοκαίρι, θα μου πείτε δεν ξέρω τι ήταν, αλλά η χώρα αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν 2-3 μέρες στη Γαλλία ότι το πρώτο εξάμηνο του 2015 το μυαλό του δεν ήταν τόσο καθαρό και καθάρισε περί το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015, οπότε πήρε τις σωστές αποφάσεις. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, είχε πρόθεση να μας βγάλει από το ευρώ, διότι εκείνη την εποχή πεζόταν η μοίρα της χώρας. Πεζότανε το κατά πόσον η χώρα θα μείνει στο πεδίο του ευρώ ή θα γίνει η Βενεζουέλα τριτοκοσμική. Όταν λοιπόν ένας πρωθυπουργός ομολογεί ότι επί ένα εξάμηνο είχε θολό μυαλό και καθάρισε το μυαλό του τον 6ο μήνα, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Διότι το μυαλό είναι κάτι που μπορεί να ξαναθολώσει. Δεν είναι μια φορά θόλωσε και ξεθόλωσε για πάντα. Έτσι είναι ένα δύσκολο πράγμα το μυαλό του ανθρώπου. Δεν το ορίζει και απόλυτα ο άνθρωπος το μυαλό του, εφόσον συμβαίνουν τέτοια διλήμματα επί τόσο σοβαρών ζητημάτων. Εν πάση περιπτώσει, το λέω αυτό σαν ένα πράγμα ότι δεν μπορεί να δικαιολογείται ένας άνθρωπος ότι δεν είχε πάρει τις αποφάσεις του. Πώς κατέβηκε δηλαδή το Γενάρη του 2015 στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, μη έχοντας αποκρυσταλώσει μέσα του τι θέλει? Έλεγε ότι θα πιέσει τους Ευρωπαίους. Έλεγε ότι θα αλλάξει την Ευρώπη. Ήταν κάτι πράγματα δηλαδή τα οποία ήταν τρομακτικά όταν τα σκεφτεί κανείς εκ των υστέρων. Τώρα που εξακολουθεί η στιγμή να είναι κρίσιμη, έρχεται ο Πρωθυπουργός και διαβεβαιώνει ότι δεν θα γίνουν περικοπές στα αναδρομικά. Μα τις περικοπές αυτή η κυβέρνηση τις ψήφισε. Από μια ψηφίζουμε κάτι και από την άλλη οικετεύουμε να μην ισχύσει. Πάλι θολούρα στο μυαλό υπάρχει. Πάλι εγκεφαλική τρικυμία. Με συγχωρείτε. Βγαίνουν οι υπουργοί και διαβεβαιώνουν ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις. Στα πάνελ, ο κύριος Δραγασάκης τον άκουσα μια μέρα στην ΕΡΤ, είπε δεν θα περικοπούν οι συντάξεις. Και τώρα προχθές έλεγε η ΕΡΤ ότι στις 21 Νοεμβρίου θα κριθεί αν περικοπούν οι συντάξεις.
Πώς βγαίνει ένας πολιτικός χωρίς να έχει συνεννοηθεί με τους ξένους, χωρίς να έχει αποκρυσταλώσει μέσα του τι πρέπει να κάνει και εξαγγέλει κάτι. Βιαζόμαστε δηλαδή να πείσουμε το εσωτερικό ακροατήριο ότι πάμε καλά. Το εσωτερικό ακροατήριο είναι εδώ το πρόβλημα, ή να πείσουμε στην Ευρώπη ότι πάμε καλά. Και για να πείσουμε ότι η οικονομία πάει καλά, ποια είναι τα κριτήρια? Τα κριτήρια είναι η επιστροφή των χρημάτων που έχουν φύγει από τις τράπεζες και οι επενδύσεις. Όσο και αν αγωνίζεστε τώρα να πείσετε εδώ το εσωτερικό ακροατήριο, θα μαζεύετε 1.000 άτομα ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλους 1.000 ο Μητσοτάκης, θα σας χειροκροτούν, αλλά κατ' ουσίαν και οι ίδιοι που σας χειροκροτούν θα αμφιβάλλουν για τα λεγόμενά σας. Ακόμη και αυτοί που σας χειροκροτούν. Διότι πολλές φορές τους έχετε απογοητεύσει. Θέλετε να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος. Ο κύριος Τσίπρας, θυμάμαι, προδιετίας, έκανε εδώ έξω από τη Βουλή μια συγκέντρωση ένα βράδυ. Μάλιστα είχα προσέλθει και εγώ για να δω τι θα πει. Καλοπίστος. Θα κάνει αναθεώρηση του συντάγματος. Εδώ από τη σημερινή συζήτηση προκύπτει το εξής. Άλλα έχει στο κεφάλι του να αναθεωρήσει ο Μητσοτάκης και άλλα ο Τσίπρας. Προς άλλη τελείως κατεύθυνση σκέπτεται την αναθεώρηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς άλλη τελείως κατεύθυνση σκέπτεται η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν θα γίνει αναθεώρηση. Γιατί για να γίνει αναθεώρηση πρέπει να πάρει 180 τώρα για να θέλει η άλλη Βουλή 150. Άρα δεν θα υπάρξει τώρα 180, θα υπάρξει 150. Θα θέλει 180 η άλλη. Θα έχει 180 η επόμενη Βουλή? Πώς θα έχει? Εδώ προβλέπω ότι με τα δυσκολία θα σχηματιστεί κυβέρνηση από την επόμενη Βουλή. Και η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να σχηματιστεί, έτσι που δείχνουν τα πράγματα, είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Γεννηματά. Αγωνίζεται η κυρία Γεννηματά να πείσει ότι δεν θα συνεταιριστεί με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά θεωρώ ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να υπάρξει μετά τις εκλογές. Δεν βλέπω άλλο σχήμα. Αυτό που λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας, ότι θα καταφέρει να αλλάξει τα πράγματα και να έρθει πρώτος, είναι αρκετά σοβαρός. Δεν πιστεύω να το λέει σοβαρά. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές, αλλαγές τόσων μονάδων στο εκλογικό σώμα είναι πολύ δύσκολα να γίνουν. Όσο και αν προσπαθείτε, εξαγγέλλοντας διορισμούς που θα αρχίσουν από το 20, από το 21, και αυτή άλλη τρέλα, θα μου επιτρέψετε, να εξαγγέλλονται διορισμοί που θα γίνουν από τις επόμενες κυβερνήσεις. Τι είναι αυτό τώρα? Υποσχέσεις διορισμών από τις επόμενες κυβερνήσεις και με δεδομένο ότι η παρούσα κυβέρνηση μάλλον δεν είναι να φύγει από την εξουσία. Δηλαδή, δουλεύετε για τον κύριο Μητσοτάκη, τον βοηθάτε να σχηματίσει κυβέρνηση αδυνατή να κάνει εκείνο τους διορισμούς και θέλει τη βοήθειά σας? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι τσάμπα γίνονται οι συζητήσεις και τσάμπα θα συνέλθει και η Επιτροπή, αφού είναι προς άλλη κατεύθυνση ο ένας, προς άλλη κατεύθυνση ο άλλος. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό και έδωσε μια εξεζητημένη νομική ερμηνεία ότι όταν αναθεωρείς κάποια άρθρα προς μια κατεύθυνση, η επόμενη Βουλή δεν μπορεί να τα τροποποιήσει προς αντίθετη κατεύθυνση. Και ανέφερε ενός συνταγματολόγου, ενός καθηγητή, την άποψη. Όλοι οι άλλοι καθηγητές έχουν αντίθετη άποψη, ότι η επόμενη κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει. Μόνο τα άρθρα περιγραφικά τίθενται. Προς όποια κατεύθυνση θέλει κάνει την τροποποίηση η επόμενη. Επομένως και αυτό δεν ξέρω ποιοι συνταγματολόγοι καθοδηγούν τον κύριο Τσίπρα. Ποιοι συνταγματολόγοι είναι αυτοί που του λένε ότι αναθεωρείς τώρα τα άθρα και η επόμενη κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει? Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, αρκεί να έχει το 180 ή το 151
ανάλογα με το με πόσους ψήφους έχει προταθεί η αναθεώρηση τώρα από την παρούσα Βουλή. Θέλετε την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας να την αλλάξετε. Να αλλάξετε την εκλογή για να μην γίνονται εκλογές. Είστε όμως η κυβέρνηση που κάνατε εκλογές το 2014 ακριβώς με βάση την εκλογή Προέδρου. Εκμεταλλευόμενη αυτό το άρθρο του Συντάγματος, δημιουργήσατε εκλογές το 2014. Και τώρα έρχεστε και λέτε ότι διδαχθήκατε άσχημα και πρέπει να το αλλάξετε, για να μην μπορούν στο μέλλον να πέφτουν οι κυβερνήσεις. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ρίξατε μια κυβέρνηση, κακή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, και εγώ θα την έριχνα, για να μιλάμε ειλικρινά, και προτιμήσατε τις εκλογές. Και τώρα έρχεται του Σαμαρά, συγγνώμη, όχι του Μητσοτάκη, ναι. Δεν τους ξεχωρίζω αυτούς δύο, του ίδιου φυράματος είναι. Δεν νομίζω να τους υποτίμησα με αυτό που είπα. Εκλάθος το είπα. Και τώρα έρχεστε και λέτε να μην... Πώς? Έγινε. Να μην κάνουμε διάλογο, αλλά, αν έχετε την καλοσύνη. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Του κέντρου είναι η οικογένεια, δεν είναι. Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε. Έχουν προδώσει το κέντρο, όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ξεκίνησαν κέντρο οι Μητσοτάκηδες, όντως. Ήταν ανυψός του Ελευθερίου Βενιζέλου με όλα τα φόντα, αλλά τα έκανε μούσκημα και για να γίνει πρωθυπουργός μεταπήδησε σε άλλο στρατόπεδο. Λοιπόν, ενώ ρίξατε μια κυβέρνηση με επιχείρημα το ζήτημα του Προέδρου, έρχεστε τώρα και λέτε να μην μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Άρα εσείς τι κάνατε το 2014. Αν είχαμε ένα δικαστή να σας δικάσει, τι θα λέγε ο δικαστής? Θα αναφερθώ λίγο στο θέμα της Εκκλησίας. Στο θέμα της Εκκλησίας. Για να κλείσω δε το θέμα του Προέδρου, εγώ πιστεύω ότι η μόνη υποχώρηση που μπορεί να γίνει, η τρίτη εκλογή να γίνεται με 165. Ούτε δεύτερες φορές, τρίτες, τέταρτες, πέμπτες, αυτά είναι βλακίες. Να έχουμε μια χώρα 6-7 μήνες εκκρεμότητα για το θέμα του Προέδρου. Η τρίτη ψηφοφορία να μην θέλει 180 και να θέλει 165. Είναι κάτι που μου προτάθηκε από καθηγητές της νομικής πάνω στο σημείο αυτό. Είναι μία άποψη, απλά την τρίτη φορά να λιγοστέψει ο αριθμός των βουλευτών. Να πλησιάσουμε λίγο την εκλογή. Πάμε στο ζήτημα της Εκκλησίας. Στο ζήτημα της Εκκλησίας, χωρίς να ξέρει τίποτα ο κλήρος, χωρίς να ξέρει ούτε η ιεραρχία, εγώ με ιεράρχες μίλησα, δεν είχαν ιδέα. Έκαναν κορυφής συνεννόηση ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός και βγήκανε στις κάμερες και είπανε συμφωνήσαμε. Σε τι συμφωνήσατε? Σε τι συμφωνήσατε? Έτσι γίνεται σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα μία συμφωνία? Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος εκπροσωπεί όλη την Εκκλησία. Τι έχουν, χούντα έχει η Εκκλησία και έχει, ο επικεφαλής είναι, κάνει ό,τι θέλει. Τον σεβόμεθα τον Αρχιεπίσκοπο. Αλλά δεν είναι εκπρόσωπος όλης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι 80 τόσοι αρχιερείς και 10.000 ιερείς. Αυτοί ελήφθη κανενός από αυτούς υπόψη η γνώμη. Κανενός. Το κυριότερο, ο κύριος Πρωθυπουργός αποκόμισε από τον Αρχιεπίσκοπο τη λεγόμενη ουδετερότητα. Τι θα πει ουδετερότητα? Δηλαδή βάζουμε την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος σε ίδια μοίρα με τους Ιαχωβάδες. Αυτό κάνει. Η ουδετερότητα τι σημαίνει? Ότι επίσημη Εκκλησία πάβει να υπάρχει, όλα τα δόγματα ενώπιον του νόμου είναι ίσα και επομένως ίδιο κύρος έχει η Εκκλησία των Μορμόνων, η Εκκλησία των Αδβεντιστών 7ης ημέρας και η Ορθοδοξία. Αυτά και οι πλέον άθεοι δεν θα το αποτολμούσαν. Δεν θα αποτολμούσαν. Να με συγχωρείτε πολύ. Δεν καταλαβαίνω τι επιχειρείτε. Πήρατε 35% πριν 3 χρόνια. Πόσο να έχετε τώρα?
όσο και να έχετε, το ίδιο να έχετε, που ξέρετε καλά τι έχετε, μπορείτε τέτοιο ζήτημα 200 ετών ταύτιση εκκλησίας και λαού να το λύσει η κυβέρνησή σας? Δηλαδή τι ήρθατε εσείς? Με ένα μαχαίρι σφάξατε τη Μακεδονία, μάλλον ένα σφάζετε και την εκκλησία. Εσάς περίμενε η Ελλάδα να τα ξεχαρβαλώσετε όλα. Το ραντεβού της Ελλάδος για να ξεχαρβαλωθούν τα πάντα ήταν αυτή η Βουλή. Θεωρώ, σε εσάς δεν στρέφομαι γιατί έχετε αιμονές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρώ ότι ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει να κάνει πίσω. Θα χάσει το πίμνιο. Εγώ υπήρξα κατηχητής στα χρόνια που ήμουνα στο Πολυτεχνείο. Και το καφιέμαι που υπήρξε καθηγητής και ευσεβής χριστιανός. Δεν ήμουν θρησκόληπτος, απλά αγαπούσα την Εκκλησία. Θεωρώ, επειδή δέχτηκα σήμερα και τον Ανώτερο Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο, με συγχωρείτε, αισθάνονται προδομένοι ιερείς. Προδομένοι γιατί από δημόσιοι λειτουργοί γίνονται ιδιωτικοί υπάλληλοι, γιατί αμφισβητούν αν η πολιτεία θα δίνει το ποσό που αναλογεί για να παίρνουν σωστά το μισθό τους. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι δεν μπορεί η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία που ελευθέρωσε την Ελλάδα, που έδωσε πατριάρχες που εξανθρωποδίστησαν στην Κωνσταντινούπολη, που έδωσε αθανάσιους διάκους που εσουβλίστησαν, δεν μπορεί να μπει στην ίδια μοίρα με τους Μορμόνους και με τους Ιαχωβάδες. Δεν καταλαβαίνω ποιος σας έβαλε τέτοιες σκέψεις μέσα στο κεφάλι σας. Ό,τι και αν κάνετε, αυτές οι αλλαγές, άμα δεν γίνουν στη συνείδηση του λαού, είναι σαν να μην γίνονται. Ακόμη και στα χαρτιά να καταφέρετε να περάσετε νόμους, να περάσετε τα πάντα, στην ψυχή του λαού αυτό που πάτε να κάνετε δεν βρίσκει ούτε καν ασήμαντη έγκριση. Και στο μακεδονικό και στο θέμα της Εκκλησίας η έγκριση που έχετε από την κοινωνία δεν είναι ούτε 10%. Ούτε 10%. Γιατί τα βάζετε με το πλήθος? Και το πλήθος των ανθρώπων που δεν σας φταίει τίποτα. Το πλήθος που άλλα περίμενε από εσάς. Από εσάς περίμενε να λύσετε το οικονομικό. Από εσάς περίμενε να πατάξετε τη διαφθορά. Τώρα θα το κάνετε, κύριε. Εντάξει, θα το κάνετε. Το κάνατε. Α, και δεν το πήρα είδηση εγώ. Αφού το κάνατε, εγώ δεν το πήρα είδηση. Από εσάς περίμενε άλλα πράγματα. Και εσείς βάζετε τους Μορμόνους και τους Ιαχωβάδες ίδιους με τις Ορθοδόξους. Και για να το πετύχετε αυτό τι κάνατε? Δώσατε απόλυτη εξουσία στους δεσποτάδες. Τους κάνατε τους δεσποτάδες απόλυτους εξουσιαστές. Τους βάλατε να κάνουν και οικοδομικές επιχειρήσεις όπως ο Εφραίμ. Το παράδειγμα του Εφραίμ ακολουθείτε όλοι τώρα. Θα τους βάλετε να κάνουν οικοδομικές επιχειρήσεις για να έχουν έσοδα και να είναι απόλυτοι εξουσιαστές επί του ποιμνίου και επί του κλήρου, ειδικά επί των κληρικών. Αλλά το πρόγραμμά σας δεν, όχι δεν θα ευδοκιμήσει, ούτε καν θα είναι και η αιτία της πρόωρης πτώσης σας, έστω αυτής της πρόωρης των ολίγων εβδομάδων. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχετε ακόμη, αυτό το ξέρετε εσείς μεταξύ σας. Λέτε συνέχεια ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 19. Όποτε θέλετε ας τις κάνετε. Όποτε θέλετε ας τις κάνετε. Είτε τον Οκτώβριο τις κάνετε, είτε τον Μάιο τις κάνετε, είτε τώρα το Φεβρουάριο τις κάνετε, γιατί εγώ δεν μου βγάζει κανείς από το μυαλό μου ότι μέσα στο κεφάλι του Τσίπρα υπάρχει σκέψη να πετάξει τον μπαλάκι του Σκοπιανού στο Μητσοτάκι. Δεν το βγάζει από το μυαλό μου. Αυτή την υποψία δεν μπορεί να βγει από το μυαλό. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν σόφρονο Τσίπρας να τα κάνει όλα ο ίδιος. Είναι μεγάλο το στίγμα
που θα χτυπήσει το κεφάλι του και την οικογένειά του. Θεωρώ ότι έχει τη λύση να κάνει εκλογές και να πετάξει τον μπαλάκι στο Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης κάνει το εξής έγκλημα. Λέει, δεν του αρέσει η γλώσσα, δεν του αρέσει η ταυτότητα για το Σκοπιανό, αλλά για την ονομασία δεν λέει τίποτα. Και σε αυτόν τον τόπο δεν βρίσκεται ούτε ένας δημοσιογράφος από τους κορυφαίους να τον ρωτήσει, κύριε Μητσοτάκη, πράγματι δεν σας αρέσει η γλώσσα, δεν σας αρέσει η ταυτότητα. Για αν γίνεται πρωθυπουργός, η ονομασία, τι ονομασία θα βγάλετε αυτό το κρατήριο. Ένας δεν βρέθηκε, ρε παιδιά, δημοσιογράφος, άντρας, να τον ρωτήσει. Πόσο χρόνο θέλετε. Και γυναίκα κάνει, και γυναίκα. Κύριε Πρόεδρε, πόσο χρόνο θέλετε ακόμα. Πόσο χρόνο θέλετε ακόμα. Δεν άκουσα. Πόσο χρόνο, λέω, θέλετε ακόμη. Έχω λίγα πράγματα ακόμη να πω, έχω να μιλήσω 4 μήνες. 4 μήνες, είχα ξεχάσει πώς είναι η Βουλή. Εντάξει. Επομένως, πιστεύω ότι για τις εκλογές υπάρχουν αυτές οι 3 εκδοχές. Μην επιμένετε λοιπόν στην τελευταία για Οκτώβριο του 19. Δεν θα πάρετε πολλούς μισθούς ακόμη, μπορεί μισθοί να είναι λίγοι. Εν τω μεταξύ βγαίνουν και λένε για τα αναδρομικά, μάλλον ο Βούτσης, ο κύριος Βούτσης με τον Μητρόπουλο, για τα αναδρομικά των βουλευτών. Γιατί δεν περνάμε στον πρώτο νόμο μια τροπολογία ότι οι βουλευτές δεν θα μετέχουν σε αυτό το στα αναδρομικά και δεν θα εξισώνονται με τους δικαστές. Πώς? Τέλος πάντων, το τίμιο είναι, ευγαίνανε ένα πρωί στον Παπαδάκη ένας-ένας και έλεγε παρετούμαστε. Τι θα πει ένας-ένας παρετούμαστε? Η Βουλή να παρετηθεί. Η Βουλή να παρετηθεί από όλα. Ένας-ένας θα βγει να παρετείται από τα αναδρομικά. Είναι τρόπος αυτός συμπεριφοράς προς την κοινωνία. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι δεν υπήρξαν αναδρομικά για να παρετηθούν βουλευτές. Δεν υπήρξαν αναδρομικά για να παρετηθούν. Επιμένουν όμως οι νομικοί ότι επειδή υπάρχει εξίσωση με τους δικαστές, δυστυχώς υπάρχει. Έχει καταργηθεί η εξίσωση από το 2009. Τέλος πάντων. Δεν υφίσταται εξίσωση. Όλοι οι νομικοί είναι άσχετοι και εδώ. Είναι άσχετοι όσοι επιμένουν σε αυτό. Είναι άσχετοι. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η Ένωση Κεντρών έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να γίνουν ακόμη ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί θα γίνει ό,τι με την ΕΡΤ. Όταν ξεκίνησαν τα ιδιωτικά κανάλια, τελείωσε η ΕΡΤ. Ήταν κομματική και δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά κανάλια. Δεν θα ιδρυθεί ένα κανάλι από 5 εφοπλιστές στην Κρήτη, θα λένε στους καθηγητές του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τι μισθό παίρνεις, 2.000, σου δίνουμε 5. Θα πηγαίνουν όλοι εκεί και σε λίγο θα γίνουν τα ανώτατα ιδρύματα κάτι χειρότερο από τα παλιά ΤΕΗ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει πρώτα να γίνει αποκομματικοποίηση του κράτους, να μπορούν τα κρατικά πανεπιστήμια να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά και τότε να δώσουμε το πράσινο φως. Το κόμμα μας, η Ένωση Κεντρών, είναι υπέρ του να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν όμως τα δρομολογήσουμε από σήμερα, θα έχουμε την απαξίωση των κρατικών πανεπιστημίων. Θα έχουμε την απαξίωση. Έτσι όπως είναι σήμερα τα κρατικά πανεπιστήμια, δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν με αυτούς τους μέσα τους ρουβίκονες, τις κομματικοποιήσεις και όλα αυτά τα έσκη που γίνονται μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν θα είναι σε θέση τα κρατικά πανεπιστήμια να ανταγωνιστούν τους ιδιώτες. Και θα, εν τω μεταξύ, ξεχνάει ο κύριος Μητσοτάκης που επιμένει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι θα θέλει και 15.000 ευρώ το χρόνο για δίδακτρα το κάθε παιδί. Θα θέλει και να πηγαίνει να νοικιάσει για το πανεπιστήμιο, δεν θα γίνει δίπλα στο σπίτι σου. Πάλι θα υπάρχει πρόβλημα ότι από τη Δράμα θα μπαίνει στην Κρήτη. Θα θέλεις ενίκιον, θα θέλεις βιβλία. Εκεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια πληρώνονται όλα. Βέβαια, δεν θα μπορέσουμε επί μακρόν να κρατήσουμε τη χώρα χωρίς ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί πιέζει η Ευρώπη και πιέζει η πραγματικότητα, να εξηγούμεθα. Δεν μπορεί επάπειρον
η χώρα συνταγματικά να αρνείται την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, να εξηγούμαστε. Πρέπει λοιπόν επειγόντως να δρομολογηθεί από κομματικοποίηση του κράτους. Γι' αυτό μην εξαγγέλλετε διορισμούς. Βιαστήκατε στη θέση των κληρικών να πάρετε άλλους και λέτε το 1:5 έγινε 1:1 και δώστου και του άλλου χρόνου άλλους 8,5 και μετά... Δηλαδή θέλετε να ξυλωθεί το πουλόβερ. Αυτή είναι η καθαρή παράνοια. Αυτή η αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσίους υπαλλήλους είναι παράνοια. Αν τα λεφτά αυτές τις μισθοδοσίες... Υπάρχουν ελλείψεις στο δημόσιο, αλλά υπάρχουν στο δημόσιο και πολλές αργομιστίες. Υπάρχουν και πολλοί που πληρώνονται χωρίς να κάνουν τίποτα. Τους έχουμε βρει, έχουμε κάνει τις σωστές μετατάξεις, έχουμε αφαιρέσει το λίπος της αργομιστίας. Όχι. Άρα πώς βιάζεστε να διορίσετε άλλους? Αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι που σας λείπει. Αυτό λείπει από τη χώρα. Γιατί ήθελα να πω και κάτι άλλο. Η ποινικοποίηση του ρουσφετιού. Ακούστε κάτι, πάντα έλεγα ότι τα ρουσφέτια πρέπει να ποινικοποιηθούν. Τα ρουσφέτια, να μην μπορεί κάθε βουλευτής να στέλνει πίνακες σε φίλους του υπουργούς, διόρισε αυτούς, διόρισε τους άλλους. Αφού υπάρχει ΑΣΕΠ, ποιο είναι το νόημα του να μεσολαβούν οι βουλευτές ή τα κόμματα για φιλίες και για φίλους? Τελεία και παύλα. Να βάλουμε στο Σύνταγμα ότι αν βρεθεί ραβασάκι βουλευτή που ζητάει μέσον ή ρουσφέτη, να χάνει την έδρα του. Έτσι είναι. Όπως επίσης πρέπει να χάνει την έδρα του και ένας βουλευτής που έχει βγει με ένα κόμμα και αλλάζει κόμμα. Γιατί έχει γενικευθεί τώρα τελευταία και έχει γίνει σαν το ποδόσφαιρο να αλλάζουν κόμματα οι διάφοροι. Και ευθύνη δεν έχουν μόνο οι βουλευτές που φεύγουν από τα κόμματα. Ευθύνη έχουν και αυτοί που τους δέχονται τους βουλευτές αυτούς και συντείνουν στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Ένα άλλο σημαντικό που το έχει κάνει η Γερμανία, όταν βγαίνει ένα ομόλογο, να περνάει από τη Βουλή. Εκδίδει η χώρα ένα ομόλογο. Όχι ο υπουργός να κάνει του κεφαλιού του. Να έρχεται προς ψήφιση στην εθνική αντιπροσωπεία το ομόλογο. Έτσι είναι. Στη Γερμανία όταν υπερβεί το έλλειμμα το 3% παραπέμπεται στη δικαιοσύνη ο καγκελάριος. Το ξέρετε. Στην Ελλάδα έχει παραπεμφθεί κανείς για το θέμα αυτό, ότι εκθέτει τη χώρα σε μεγάλα ελλείμματα. Πρέπει όταν εκδίδονται ομόλογα τα οποία ομόλογα χρεώνουν τη χώρα με ελλείμματα και μπορούν αύριο να συντείνουν στην πτώχευση, πρέπει η εθνική αντιπροσωπεία να παίρνει την ευθύνη έκδοσης ενός ομολόγου. Όχι απλά ο υπουργός. Πρέπει και αυτό να μπει στο Σύνταγμα. Με βαριά τιμωρία του Πρωθυπουργού ή των υπουργών, εάν εκδίδουν στη ζούλα ομόλογα. Με βαριά τιμωρία. Ένα άλλο που είχαμε ζητήσει για τις δημοσκοπήσεις... Είχαμε ζητήσει να ιδρυθεί ανεξάρτητη αρχή. Το είχα πει και στον κύριο Τσίπρα περίπου 4 φορές, τις έχω ζημιώσει. Ναι, θα ιδρύσουμε ανεξάρτητη αρχή. Δεν θέλω να ελέγξουμε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απλά τι θέλω. Πριν γράψει η Καθημερινή ότι η δημοσκόπηση έχει τα εξής αποτελέσματα, να επιμελείται ανεξάρτητη αρχή επί 48 ώρες, να βλέπει τα ευρήματα των μετρήσεων, να κρίνει την εντυμότητα της δημοσκόπησης και μετά να μπορεί η κάθε Καθημερινή, η κάθε Ελευθεροτυπία, δεν ξέρω ποιες είναι οι εφημερίδες, να ανακοινώνουν το αποτέλεσμα. Είχε πει ναι, αλλά τι γίνεται σήμερα? Ο Μεν Μητσοτάκης κάνει δικές του δημοσκοπήσεις, στις οποίες εμφανίζεται πάντα πεντακομματική βουλή για να είναι ένας κεντρών έξω, και δείχνει μόνο την πρόθεση, ενώ με αναγωγή πιάνει 4% η Ένωση Κεντρών. Ο Δε Τσίπρας κάνει δικές του δημοσκοπήσεις με την Αυγή, που είναι μόνο 3-4 μονάδες η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και εσύ. Ιδού η αξιοπιστία. Ιδού η αξιοπιστία. Ο Μεν Μητσοτάκης προσπαθεί να παρασύρει τον κόσμο ότι θα είναι πεντακομματική η επόμενη Βουλή, αλλά κακώς το ονειρεύεται, διότι θα προσγειωθεί ανώμαλα τη νύχτα των εκλογών. Η Ένωση Κεντρών δεν θα του κάνει τη χάρη.
Ο Δία Τσίπρας βγάζει δημοσκοπήσεις στην Αυγή ότι είναι μόνο τρεις μονάδες η διαφορά, άρα με λίγες διορισμούς και με λίγα ρουσφετάκια μπορούμε να το καλύψουμε. 30 λεπτά έχουν φτάσει, κύριε Πρόεδρε. Ένα άλλο ζήτημα. Έχουν κάνει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Βλέπω δυσανασχετούν κάποιοι. Βέβαια, το ξέρω. Όταν ακούτε πράγματα τα οποία σας κάθονται στο ρουθούνι, δυσανασχετείτε. Έχουμε υπερβεί το χρόνο, το Συμβούλιο κύριε Πολιτικών Αρχηγών και για το Σκοπιανό και για την Εκκλησία. Όσες φορές το ζήτησταω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέει με την τελευταία τροποποίηση του Συντάγματος είναι προνομία του Πρωθυπουργού. Δημοψήφισμα για να γίνει το κάνει ο Πρωθυπουργός μόνος του. Για να γίνει Συμβούλιο Αρχηγών δεν μπορεί ο Παυλόπουλος, πρέπει ο Πρωθυπουργός. Άρα τον Πρόεδρο τι τον πληρώνουμε, για να κόβει κορδέλες? Δεν το καταλαβαίνω. Αφού σύνοδο Συμβούλιο Αρχηγών δεν μπορεί να συγκαλέσει. Δεν μπορεί να συγκαλέσει, είναι προνομία. Δημοψήφισμα δεν μπορεί, και 2 εκατομμύρια υπογραφές και 3, έτσι όπως είναι σήμερα, δεν μπορείς να κάνεις. Ο Χριστόδουλος, θυμάστε πόσους μάζεψε, στα σκουπίδια τους πέταξε. Δυστυχώς δεν είχε αποτέλεσμα. Είναι σύστημα, είναι δημοκρατία αυτή την οποία υπηρετούμε. Είναι δημοκρατία, λέει ο κύριος. Επειδή βολεύει σήμερα. Όταν φύγετε από την εξουσία να δω τι δημοκρατία θα υποστείτε. Τότε να δω πόσο θα σας αρέσει η δημοκρατία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε κάτι. Έχω ξαναπεί ότι τις ομιλίες εδώ, σαν αρχηγός Ένωσης Κεντρών, τις κάνω για την κοινωνία. Γιατί δυσανασχετούν, γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει να πω μπράβο, προχωράτε, ράφτε κουστούμια υπουργών. Οι δε τούτοι εδώ θέλουν οι ΣΥΡΙΖΕ να μείνουν 100 χρόνια να κυβερνάνε. Όχι κύριοι, και τον δυο σας την τιμωρία θα την αναλάβει ο λαός στις εκλογές που έρχονται.